Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μια πολύ ακριβή υπόθεση είναι η κατοικία για τους Έλληνες. Η υπερφορολόγηση και η μείωση των εισοδημάτων αναδεικνύουν πρωταθλήτρια την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το κόστος στέγασης, καθώς 2 στους 5 κατοίκους της χώρας μας ξοδεύουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για έξοδα που έχουν να κάνουν με τη στέγαση. Πρόκειται για ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα ήταν και πριν την κρίση πρώτη σε αυτό το επίπεδο, ωστόσο μέσα σε μία δεκαετία. Το ποσοστό των κατοίκων της χώρας μας που διαθέτουν μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός τους για να πληρώσουν τα έξοδα του σπιτιού τους υπερδιπλασιάστηκε, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μειώθηκε. Τους λόγους για τους οποίους η Γερμανία και συγκεκριμένα ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σόλτς μπλόκαρε στο χθεσινό Eurogroup την εκταμείευση της δόσης των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα, εξηγεί το πρακτορείο Bloomberg. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το πρακτορείο, η Γερμανία έβαλε φρένο στην εκταμείευση της τελευταίας δόσης για την Ελλάδα μετά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μεταθέσει την αύξηση του ΦΠΑ στα 5 νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η απόφαση αυτή της Αθήνας μεταφράζεται σε δημοσιονομική απώλεια 28 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σόλτς λοιπόν ζήτησε δημοσιονομικό ισοδύναμο για την απώλεια αυτή, παγώνοντας την εκταμείευση της δόσης. Ελάχιστα 24 ώρα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο πρόεδρός του, Αθανάσιος Σαββάκης, μιλάει στο insider.gr για όλα τα θέματα που αφορούν στην περιοχή και δίνει απαντήσεις σε κέρια ζητήματα μετά και την αναγνώριση από την κυβέρνηση του Συνδέσμου ως κοινωνικού εταίρου. Ο κ. Σαββάκης υποστηρίζει ότι ο όρος Μακεδονία για τις εμπορικές επωνυμίες ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα. Και με αυτή ακριβώς τη θέση, οι επιχειρήσεις με έντατη γειτονική χώρα θα πρέπει να χρησιμοποιούν στα εμπορικά του σήματα το νέο του όνομα Βόρεια Μακεδονία. Ο ΣΒΕ ανακοίνωσε λοιπόν πως προσφέρει την απαραίτητη νομική και διαδικαστική υποστήριξη σε οποιαδήποτε ελληνική επιχείρηση για την διεκπεραίωση της διαδικασίας κατοχύρωσης εμπορικού σήματος που περιέχει τον όρο Μακεδονία. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 765,15 μονάδες καταγράφοντας και 0,50% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.